Όπως όλοι καταλαβαίνουμε, είναι πολύ σοβαρό. Είναι επιτακτικό το ζήτημα της ασφαλούς λειτουργίας των σχολείων. Πολύ περισσότερο, μάλιστα, όταν μιλάμε για τα ειδικά σχολεία, στα οποία φοιτούν μαθητές με σοβαρά νοσήματα, όπως επιληψίες, οργανικές ανεπάρκειες, αναπνευστικά προβλήματα. Γεγονός, βεβαίως, που καθιστά αυτά τα παιδιά ιδιαίτερα ευάλωτα στον COVID. Και όπως όλοι καταλαβαίνουμε φυσικά, υπάρχει και μια μεγάλη δυσκολία τήρησης των υγειονομικών κανόνων, όχι από τους εκπαιδευτικούς των σχολείων, αλίμονο, αλλά από αυτά τα παιδιά. Αυτό συνιστά μια ιδιαίτερη υγειονομική συνθήκη, κάτι που δεν νομίζω ότι λαμβάνεται υπόψη από τους υγειονομικούς κανόνες οι οποίοι εκπονούνται για την πραγματικότητα αυτών των σχολείων. Σας θυμίζω εδώ, κυρία Υπουργέ, αν και ασφαλώς σας είναι γνωστό, ότι πολύ έγκαιρα από την περσινή ακόμη αναστολή λειτουργίας των ειδικών σχολείων, την περασμένη Άνοιξη, το Μάρτι, και το προσωπικό και οι γονείς έθεσαν επιτακτικά τους αναγκαίους όρους και τις προϋποθέσεις εκείνες για την ασφαλή λειτουργία των ειδικών σχολείων. Συνοψίζονται αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις σε τρεις άξονες, στους χώρους τους κατάλληλους και τους ασφαλείς ασφαλώς, στο προσωπικό, στο αναγκαίο προσωπικό και στην απαραίτητη, στην σχολαστική καθαριότητα αυτών των χώρων. Τι έπραξε η κυβέρνηση ως προς αυτό? Ουσιαστικά τίποτα, θα μπορούσε να πει κανείς. Με το άνοιγμα των ειδικών σχολείων το Σεπτέμβρη, τα μοναδικά μέτρα που προέβλεψε η κυβέρνηση ήταν η υποχρεωτική χρήση της μάσκας σε αυτά τα σχολεία ή και της προμετωπίδας από το προσωπικό και η προαιρετική χρήση από όσους βεβαίως μαθητές αυτό είναι εφικτό. Επισημένοντας και προσθέτοντας η κυβέρνηση με νόημα ότι, ξέρετε, στα τμήματα, στα σχολεία της ειδικής αγωγής, τα τμήματα είναι σε κάθε περίπτωση μικρά. Καταρχήν, εδώ να πούμε ότι από μόνος του ο ισχύον κατώτατος αριθμός των τριών μαθητών για τη συγκρότηση των ομάδων, γιατί οι ομάδες συγκροτούνται σε αυτά τα σχολεία, σε ένα ειδικό σχολείο, αυτός ο αριθμός μπορεί να φαίνεται μικρός, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να είναι μέχρι και απαγορευτικός, αφού πολύ συχνά αυτά τα παιδιά, τα δύο ή τα τρία, έχουν όχι μόνο σοβαρές, αλλά και πολύ διαφορετικές εκπαιδευτικές, επιστημονικές και παιδαγωγικές ανάγκες εξαιτίας της διαφορετικότητας της αναπηρίας που έχει το ένα με το άλλο. Δεν είναι παρόμοιες οι περιπτώσεις. Επιπλέον, το Υπουργείο Παιδείας κάνει πως δεν ξέρει ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις τα παιδιά στηβάζονται σε μικρές και σε ακατάλληλες αίθουσες, ενώ στις τυχόν μεγαλύτερες αίθουσες που υπάρχουν σε ορισμένα σχολεία γίνεται συνδασκαλία σε αυτές τις αίθουσες παραπάνω από μια ομάδας. Σας ρωτάμε, για να κλείσω, κύριε Υπουργέ, και ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ανοχή. Τι μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση για αυτό το ιδιαίτερο ζήτημα που έχει προκύψει σε σχέση με την πανδημία, δηλαδή για να είναι συνεχής η ιατρική παρακολούθηση, η επιδημιολογική επιτήρηση με επαναλαμβανόμενους ελέγχους και μαζικά τεστ, δωρεάν, με την ευθύνη της πολιτείας. Να υπάρχει ιατρική φροντίδα, καταλαβαίνουμε την ανάγκη, σε περίπτωση ζητημάτων υγείας, σε άμεση σχέση και με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας. Να υπάρχουν όλα εκείνα τα απαραίτητα και αναγκαία μέτρα ατομικής προστασίας. Να προσληφθεί επιτέλους το αναγκαίο προσωπικό, το απαραίτητο. Να αυξηθούν τα δρομολόγια για να μειωθούν οι μαθητές με τα μέσα τα μεταφορικά που χρησιμοποιούν κάθε μέρα και που συχνά, πολύ συχνά στηβάζονται, κυρία Υπουργέ, μέσα σε αυτά. Και βεβαίως για εκείνα τα παιδιά που έχουν πάρα πολύ σοβαρά νοσήματα, που είναι στο σπίτι τους και δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο κάτω από αυτές τις συνθήκες, να υποστηριχθούν επιστημονικά με κάθε πρόσφορο μέσο από το Υπουργείο της Παιδείας. Ευχαριστώ. Κύριε Δελή, ευχαριστώ για την ερώτηση και κυρίως για την ευκαιρία να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο είναι όχι ευαίσθητο μόνο γιατί αφορά μαθήτριες και μαθητές μας που χρειάζεται την ιδιαίτερη προσοχή μας, αλλά κυρίως για να δοθεί ευκαιρία να συζητήσουμε εν τέλει το τι έχει συμβεί τους τελευταίους μήνες στο κομμάτι της ειδικής αγωγής, αλλά και στις κινήσεις που έκανε το Υπουργείο Παιδείας για να συνδράμουμε κάθε σπιτικό, και όταν λέω κάθε σπιτικό, πέρα από τη μαθήτρια και το μαθητή, απαραίτητα να ενδυναμωθεί και η οικογένεια που κλήθηκε και την προηγούμενη περίοδο, ειδικά την περίοδο του εγκλεισμού του πρώτου, Μάρτιο δηλαδή με Μάιο, πολλές φορές, να βοηθήσει, να ενισχύσει κάθε παιδί
σε μια ανατροπή. Σε μια ανατροπή καθημερινότητας και προγραμματισμού κανείς δεν περίμενε. Ιδιαίτερα οι οικογένειες λοιπόν παιδιών με αναπηρία αλλά και με ειδικές μαθησιακές ανάγκες πιέστηκαν πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι η ανατροφοδότηση που δόθηκε στο Υπουργείο αποτέλεσε και τη βάση έτσι ώστε να συνταχθούν ειδικές οδηγίες, πράγμα στο οποίο όμως θα αναφερθώ στην απάντησή μου. Είναι σαφές, κύριε Δελή, ότι ζούμε τώρα σε πρωτόγνωρες συνθήκες. Στους τελευταίους μήνες συζητάμε συνέχεια και εδώ στη Βουλή για όλα αυτά τα οποία άλλαξαν στην εκπαίδευση. Και αυτά τα οποία αλλάζουν μπορούν σίγουρα να χαρακτηριστούν ως μια παρακαταθήκη, από την άλλη και ως μια μεγάλη πρόκληση. Να πάρουμε δηλαδή τα συμπεράσματα της πρώτης περίοδου και της τωρινής εφαρμογής και να δούμε ποιο είναι το αποτύπωμα εν τέλει παιδαγωγικά, το οποίο αφήνει πάνω σε κάθε παιδί στο κομμάτι και της αντίληψης της ύλης, της προόδου συγχρόνου στο κομμάτι της ύλης, αλλά και ψυχοκοινωνικά το πώς πρέπει να στηριχθεί κάθε παιδί, κάθε εκπαιδευτικός, γιατί μιλάμε για μια εκπαιδευτική οικογένεια. Αυτό αφορά προφανώς και τη γενική και την ειδική αγωγή και τη γενική εκπαίδευση και ξέρετε ότι τα συζητάμε συχνά και φαντάζομαι ότι οι προβληματισμοί και οι ανησυχίες είναι κοινές. Αντιμετωπίσαμε λοιπόν και αντιμετωπίζουμε μια πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση. Έπληξε την κοινωνία, την οικονομία, προφανώς θα επηρέαζε την παιδεία. Δεν θα μπορούσε να μείνει αλόβητη. Και βέβαια και εν μέσω πανδημίας, ως Υπουργείο θέσαμε ως απόλυτη προτεραιότητα την προστασία της υγείας των συμπολιτών μας και σε αυτή την περίπτωση εκπαιδευτικών και μαθητών μας και βέβαια και της οικογένειας και όλου του περιβάλλοντος στο οποίο κινείται κάθε εκπαιδευτικός και κάθε παιδί. Και ενώ την πρώτη περίοδο τα ειδικά σχολεία παρέμειναν κλειστά, σε αυτή την περίοδο και μετά από μια πολύ ενδελεχή συζήτηση με την Επιτροπή των Ειδικών, πνευμονολόγων, παιδιάτρων, ειδικοί επιστήμονες, στους οποίους αναλύθηκαν ακριβώς το πώς είναι κάθε τάξη σε ειδικό σχολείο, ποιες περιπτώσεις μπορεί να έχουμε παιδιών στο ειδικό σχολείο και ξέρετε, πέρα από το δημοτικό, αμέσως μετά στο ΕΝΕΓΙΛ ή στα ΕΚ, γιατί κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και η λειτουργικότητα των παιδιών στις μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης είναι επίσης διαφορετική και ήταν οι ίδιοι επιστήμονες και προφανώς και η πολιτική απόφαση, οι οποίες συνέτειναν στην διατήρηση της μαθησιακής διαδικασίας στα ειδικά σχολεία διαζώσης. Ποια ήταν τα συμπεράσματα της πρώτης περίοδου? Ότι τα παιδιά σε πολλές περιπτώσεις απομονώθηκαν. Ότι τα παιδιά έμειναν μακριά από τη στήριξη, όχι μόνο από τον εκπαιδευτικό, από το δάσκαλο και τη δασκάλα, αλλά και το ειδικό εκπαιδευτικό και το ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Είναι πολύ σημαντικό να σταματήσει τη θεραπεία με τον λογοθεραπευτή. Είναι πολύ σημαντικό εκείνη τη στιγμή να μην έχει το σχολικό νοσηλευτή ή τον ψυχολόγο, την ψυχολόγο που θα συνδράμει το παιδί πολυδιάστατα και πολυπρισματικά. Είναι λοιπόν μια σημαντική απόφαση, μια θετική απόφαση της κυβέρνησης, το ότι τα ειδικά σχολεία παραμένουν ανοιχτά. Και έγινε με την πλήρη και σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, αφού είχε, επαναλαμβάνω, όλα τα στοιχεία και για τις αίθουσες και για το μέγεθος, αλλά και για το πλήθος των παιδιών που πράγματι μιλάμε για ολιγομελή τμήματα στην ειδική αγωγή και πώς θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να αυθαιρετήσουμε, κύριε Δελή, και δεν θα μπορέσουμε ποτέ να πάρουμε μια απόφαση η οποία θα έβαζε σε κίνδυνο την υγεία των παιδιών, των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους. Τι μας δίνει λοιπόν η μέχρι τώρα λειτουργία των σχολείων από την αρχή, από τις 14 Σεπτεμβρίου μέχρι τώρα? Ευτυχώς, και το λέω ευτυχώς, δεν το λέει κανείς για να επέρεται, ούτε να εξοραίσει η κατάσταση, τα πράγματα στα σχολεία βαίνουν και έβαιναν καλώς από την άποψη των συμπτωμάτων. Έχουμε σχολεία τα οποία είναι κλειστά. Είχατε αναφέρει 29, είχατε αναφέρει 32, τώρα είναι 29. Γιατί ξέρετε, ανά 14 μέρες μπορεί να ανοίγουν και να κλείνουν. Ο αριθμός ευτυχώς μειώνεται. Και βλέπουμε ότι στο πλήθος λοιπόν των κρουσμάτων στην κοινωνία, τα σχολεία μας είναι ασφαλή. Τα ειδικά σχολεία μας είναι ασφαλή. Έχουν σταλεί λοιπόν από την αρχή της χρονιάς ειδικές οδηγίες για τη λειτουργία των σχολείων. Αναφέρεται ουσιαστικά εδώ πέρα τις γενικές προδιαγραφές για το θέμα της μάσκας. Και επαναλαμβάνω ότι αυτές οι οδηγίες έχουν γραφτεί από τον ΕΟΔΗ με την συνδρομή των ειδικών επιστημόνων της Επιτροπής, με τη σύμφωνη γνώμη και προφανώς και με τη γνώση του πεδίου. Γιατί το Υπουργείο Παιδείας ήρθε ουσιαστικά να εφαρμόσει πράγματα τα οποία ήταν υγειονομικής φύσεως. Κάναμε και κάτι διαφορετικό αυτή τη χρονιά, στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Η απόφαση για το κλείσιμο κάθε τμήματος και κάθε σχολείου πλέον είναι απόφαση που παίρνει εν τέλει ο Διευθυντής και η Διευθύντρια Εκπαίδευσης, έχοντας όμως τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή της Περιφερειακής Υγειονομικής Επιτροπής, έτσι ώστε να έρχονται πράγματι αυτοί που γνωρίζουν τα υγειονομικά στοιχεία,
να συνδράμουν και εν τέλει ο διευθυντής να παίρνει την απόφαση αν πρόκειται να κλείσει ένα τμήμα ή ένα σχολείο. Και βέβαια ο ΕΟΔΗ, με τη βοήθεια της ιχνηλάτης που γίνεται μέσα σε κάθε σχολείο, από τον υπεύθυνο COVID, και επαναλαμβάνω γιατί τα σχολεία δεν έχουν αφαιθεί στην τύχη τους. Υπάρχει υπεύθυνος COVID, μπορεί να είναι ένας εκπαιδευτικός, μπορεί να είναι διευθυντής και έρχεται σε επαφή με τον ΕΟΔΗ, γίνεται η απαραίτητη ιχνηλάτηση και αμέσως μετά προφανώς οι αποφάσεις οι οποίες αφορούν για το εύρος, όπως είπα, του κλεισίματος. Κύριε Πρόεδρε, ίσως θέλει να στη δευτερολογία για να μην καταχραστώ τον χρόνο. Ναι. Αν και πρόσεξα ότι δεν υπήρξε ουσιαστικά στην πρωτολογία της κυρίας Υπουργού κάποια απάντηση σε σχέση με τα ζητήματα που είπαμε, ελπίζουμε αυτό να το ακούσουμε στη δευτερολογία. Θέλω να κάνω δύο σχόλια. Καταρχήν, για τις πρωτόγνωρες συνθήκες τις οποίες αναφέρθηκε επανειλημμένα η κυρία Υπουργός. Ξέρετε, κυρία Υπουργέ, πρωτόγνωρες ήταν οι συνθήκες το Μάρτι, τον Απρίλη, άντε και το Μάη. Έχουν περάσει 10 μήνες. Κάποια στιγμή αυτές οι συνθήκες πάβουν να είναι πρωτόγνωρες, είναι μια πραγματικότητα εδώ και μήνες και επιτέλους θα πρέπει να αναλυφθούν εκείνες οι ευθύνες για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Δεν μπορεί να λέμε συνέχεια ότι οι συνθήκες είναι πρωτόγνωρες και να μένουμε εκεί. Το δεύτερο, σε σχέση με το άνοιγμα των ειδικών σχολείων. Να σας πω κάτι. Εμείς λέμε ότι όχι μόνο τα ειδικά σχολεία, αλλά και τα γενικά σχολεία μπορούν και πρέπει να είναι ανοιχτά. Δεν διαφωνούμε ως προς αυτό. Με την τήρηση όμως όλων των υγειονομικών κανόνων, που σημαίνει ότι θα πρέπει να τηρηθούν εκείνοι οι όροι και οι προϋποθέσεις της ασφαλούς, από την υγειονομική άποψη καταρχήν, λειτουργίας τους. Αυτά λέμε, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας εδώ από τον περασμένο Μάρτη να τα λέμε και ελάχιστα πράγματα έχουν γίνει από την κυβέρνηση. Τώρα, διαπιστώνεται, αν και σήμερα με έναν ιδιαίτερα διακριτικό τρόπο, και επαναλαμβάνεται, η αυταρέσκεια της κυβερνητικής πολιτικής γύρω από την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. Επαναλαμβάνω ότι σήμερα η κυρία Υπουργός ήταν ιδιαίτερα προσεκτική και διακριτική στην τοποθέτησή της. Όμως, ξέρετε, αυτή η γενικότερη κυβερνητική αυταρέσκεια συγκρούεται με την ίδια την πραγματικότητα και με αυτό που ζει ο κόσμος, και ιδιαίτερα στην ειδική αγωγή, όπου αν για όλους μας τα πράγματα είναι δύσκολα στην καραντίνα, φανταστείτε πόσο δύσκολα είναι για αυτά τα παιδιά και για τις οικογένειες αυτών των παιδιών που ανεβαίνουν το δικό τους ακόμα πιο ανηφορικό Γολγοθά. Η ειδική αγωγή, λοιπόν, κυρία Υπουργέ, είναι ξανά, πέφτει ξανά θύμα όχι μόνο των ανεπαρκειών του εκπαιδευτικού συστήματος, των πάγιων, ιδιαίτερα ως προς το κτηριακό ζήτημα αυτών των σχολείων. Είναι τραγικές οι καταστάσεις, θα αναφέρω ορισμένα παραδείγματα, τα γνωρίζετε κι εσείς, αλλά και του υγειονομικού συστήματος. Να μιλήσουμε για αθλειότητα στις κτηριακές υποδομές. Να σας πω ότι υπάρχει ΕΝΕΓΙΛ, το πρώτο της Θεσσαλονίκης, όπου υπάρχει ένα τριώροφο κτίριο στο οποίο δεν υπάρχει ασανσέρ, και όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Αντίθετο παράδειγμα, στο δεύτερο ΕΝΕΓΙΛ, έξω από το πολύ κοντά στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, εκεί το σχολείο λειτουργεί σε ημιυπόγειο χώρο με εξακριβωμένα, διαπιστωμένα στατικά ζητήματα. Το δεύτερο ΕΕΚ Πηλέας φιλοξενείται σε ένα πρώην υφαντουργείο εντελώς ακατάλληλο, χωρίς αυλή. Για αυλή έχουν ένα μπαλκόνι. Και βεβαίως, να μην σας αναφέρω, το γνωρίζετε, έχουμε κάνει και ερώτηση γι' αυτό, για το ΕΕΚ του Κορδελιού. Μια ντροπή πραγματικά για το εκπαιδευτικό σύστημα. Απορούμε πως δεν έχει επέμβει ακόμα ο εισαγγελέας, το οποίο πρέπει να κλείσει και να μεταστεγαστεί. Καμιά όμως διαφοροποίηση και καμιά εξειδίκευση δεν έχουμε για το ζήτημα, το επίγον σήμερα, το ζήτημα του κορονοϊού, κύριε Πρόεδρε. Οπότε δεν χρειάζεται να επαναλάβω εγώ αυτό που είπα πριν από λίγο για το ζήτημα των ανοιχτών σχολείων. Ασφαλώς και πρέπει να είναι ανοιχτά με όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που είπαμε. Και βέβαια, είναι γνωστό ότι η υγεία αυτών των παιδιών είναι εκτεθειμένη εξαιτίας των προβλημάτων και της αδυναμίας αντιμετώπισης και τήρησης των κανόνων, και η έκθεσή τους σε αυτόν τον κίνδυνο μπορεί να έχει πολύ οδυνηρά αποτελέσματα. Υπάρχουν ήδη κλίδες, τις έχουμε πει, θα τις ξαναπώ, ακόμα ίσως σε μεγαλύτερη ανάπτυξη σχετική. Ο αριθμός των μαθητών της τάξης σε αυτά τα τμήματα του ειδικού σχολείου θα πρέπει να ορίζεται από τις ίδιες τις εκπαιδευτικές ανάγκες και να λαμβάνει υπόψη του, βεβαίως,
και τα τετραγωνικά μέτρα. Η δημιουργία σχολιατρικής υπηρεσίας δεν έχει αναδειχτεί από την ίδια την πραγματικότητα. Δεν βλέπουμε πόσο αναγκαία είναι αυτή η σχολιατρική υπηρεσία πια, όχι μόνο για τα ειδικά σχολεία, όπου εκεί έπρεπε φυσικά να είναι, και για όλα τα σχολεία και η σύνδεσή τους με το σύστημα υγείας. Για τα μέσα προστασίας, για την καθαρίστρια, τη μόνιμη και βεβαίως η θεσμοθέτηση και η ανάληψη της ευθύνης μεταφοράς αυτών των μαθητών από το κράτος και όχι από ταξί ή λεωφορεία. Γιατί ξέρετε, ένα ταξί δεν χρησιμοποιείται μονάχα από αυτά τα παιδιά. Το ταξί θα αφήσει αυτά τα παιδιά στο σχολείο και θα πάει να πάρει άλλους επιβάτες μετά. Και γιατί άραγε τα ταξί, ενώ σε κανονικές συνθήκες πανδημίας έχουν το δικαίωμα ενός επιβάτη, αλλά μπορούν να μεταφέρουν μέχρι 4 παιδιά με ειδικές ανάγκες. Γιατί αυτό λέει η εγκύκλειος. Όσο για το πώς αντιμετωπίζεται ένα σύμπτωμα κορονοϊού, κύριε Πρόεδρε, πολύ σύντομα θα το πω, σε ένα ειδικό σχολείο. Καταρχήν, όταν διαπιστωθεί αυτό, ο διευθυντής του σχολείου ενημερώνει τη διεύθυνση της εκπαίδευσης, καλούνται οι γονείς να πάρουν το παιδί τους από το σχολείο και μέχρι εδώ όλα γίνονται καλά. Από εδώ και πέρα όμως, θα έπρεπε η ίδια η πολιτεία να πάρει τη δική της ευθύνη, να επισκεφθεί το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, το τοπικό κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, να κάνει μαζικά, να γίνει η φινιλάτηση, να γίνει η επιτήρηση επιδημιολογική, για να δει το εύρος της διασποράς στην κοινότητα, να δει το εύρος της διασποράς στις επαφές αυτού του παιδιού. Ολοκληρώσει, και βεβαίως όλα αυτά να γίνουν με την ευθύνη και το σχεδιασμό της πολιτείας και όχι να τρέχουν οι δάσκαλοι από εδώ και από εκεί να προσπαθούν να βρουν μια άκρη είτε στα κέντρα υγείας, είτε στα νοσοκομεία, είτε οι γονείς αλλοπαρμένοι. Για αυτά τα πράγματα μιλάμε και, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά θα πρέπει κάποια στιγμή να αντιμετωπιστούν και σε αυτά τα σχολεία. Ολοκληρώστε, παρακαλώ, έχετε πάει σε 6,5 λεπτά. Ολοκληρώνω. Εντάξει, είναι μια δυναμική, βεβαίως. Είναι ένα δυναμικό φαινόμενο η πανδημία. Ήταν 32, έγιναν 29. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι λίγα 29 ειδικά σχολεία. Βλέπουμε ότι υπάρχει ανάγκη, λοιπόν, μάλιστα, και επικεντρώνομαι σε αυτό, επιγόντως ανάληψης των υγειονομικών ευθυνών από την κυβέρνηση και της αντιμετώπισης των προβλημάτων. Ευχαριστώ πολύ. Με την έκκληση να παραμείνουν ανοιχτά τα ειδικά σχολεία και να ανοίξουν και τα γενικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις που είπαμε.